Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Με την ψήφιση της ρύθμισης για τις 120 δόσεις ξεκινάει η εβδομάδα στη Βουλή και κλείνει με το πακέτο μέτρων τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Ζάπιο και το οποίο αναμένεται να περάσει με ευρύτερη πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας στην περιοδία του στην Ήπειρο μίλησε και για νέα θετικά μέτρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο ηλικιωμένος μετά την πτώση από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος στον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Αρέθα. Ο άνδρας νωρίτερα έτρωγε με το γιο του. Θρήνο στην Πάτρα για την απώλεια του Βασίλη Λάζαρη. Ο κορυφαίος ιστορικός της πόλης έφυγε σε ηλικία 89 ετών. Νέο τροχαίο στη διασταύρωση Κανακάρη και Ζαΐμι στο κέντρο της Πάτρας, τη γνωστή και ως Κοτόστρα. Ένα αυτοκίνητο παραβίασε το στόπ με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα δίκυκλο και στη συνέχεια να χτυπήσει πάνω σε ένα σταθμευμένο γιοταχή και σε ένα σταθμευμένο μηχανάκι. Ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Τα πάνω κάτω έρχονται στις συναλλαγές των πολιτών με τις τράπεζες. Ήδη τα καταστήματα των συστημικών τραπεζών μετασχηματίζονται σε κέντρα εξυπηρέτησης πελατείας με αποτέλεσμα να μπαίνει τέλος στα παραδοσιακά γκισέ από τα οποία η πελατεία των τραπεζών πραγματοποιούσε τις περισσότερες συναλλαγές. Στην Πάτρα θα βρεθεί από αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός, πρόεδρος του Κηδισσό, Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να έχει σειρά επαφών εν ώψη και της καθόδου στην Πάτρα της Προέδρου του Κινάλ Φόφης Γεννηματά για ομιλία την Τετάρτη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.